Μαζί μας σήμερα είναι ο Μητροπολίτης Κύκου και Τηλυρίας Νικηφόρος, με τον οποίο θα έχουμε μια συνομιλία για αυτό το θέμα. Πανιερότατε, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, χαίρετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς ήσασταν από τους Μητροπολίτες που είχατε αντιδράσει σε αυτή την ενέργεια από πλευράς Αρχιεπισκόπου. Για ποιο λόγο, πανιερότατε? Είχαμε αντιδράσει διότι με την ενέργειά του να μνημονεύσει του επιφανείου ως προκαθημένου της Ουκρανίας εν αγνία της Συνόδου, και παρόλο ότι μας το είχε θίξει στις 9 Σεπτεμβρίου και αντιδράσαμε όλοι και είπε δεν θα την στείλει, εν τούτης περιφρονώντας και παραμερίζοντας την Ιερά Σύνοδο προχώρησε σε μια τέτοια ενέργεια η οποία είναι ενάντια και στους Ιερούς Κανόνες και στον καταστατικό μας χάρτη. Γιατί υπενθυμίζω και πάλι τον λάβδα δέρτα Ιερών Κανόναν των Αγίων Αποστόλων που τονίζει ότι ούτε ο προκαθήμενος από μόνος του μπορεί να ενεργεί οτιδήποτε, αλλά ούτε και οι συνοδικοί ιεράρχες από μόνοι τους χωρίς των προκαθήμενων μπορούν να ενεργούν κάτι το περιττό. Ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο εκφεύγει των ορίων της Μητροπόλεως του και αφορά όλη την Εκκλησία, όπως παραδείγματος χάρη δογματικά θέματα, η καταδίκηση αιρέσεων, χειροτονίας αρχιερέων, ναι, κλπ. Σας είχε ρωτήσει, αλλά, πανιερότατε, σας είχε ρωτήσει για αυτό το θέμα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ή θα έπρεπε να είχε συγκληθεί η Ιερά Σύνοδος για να καταθέσετε όλη τις απόψεις σας, επειδή χθες στη συνέντευξή του στην Καθημερινή είπε ότι δεν ζητήσατε σύγκληση της Ιεράς Συνόδου ούτε του στείλατε κάποια επιστολή για να γίνει αυτό. Μάλιστα. Καταρχήν τονίζω ότι υπήρχε μία ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου 18 Μαρτίου, ναι, του 2019, που ομόφωνα είπαμε ότι δεν θα αναγνωρίσουμε τον επιφάνειο, θα κρατήσουμε μια στάση σιωπηρή για να δοθεί ευκαιρία στον προκαθήμενο να αναπτύξει μια πρωτοβουλία, ίσως θα καταφέρει με τη διαμεσολάβησή τους να πιστεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης να συγκαλέσει ή η Οικουμενική Σύνοδο, πανορθόδοξο στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σύναξη των προκαθημένων όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ναι. Αυτή ήταν η ομόφωνη απόφαση όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα και μόνον αυτή. Τον Σεπτέμβριο ήρθε και στο τέλος της Συνόδου μας λέει, ξέρετε, έχω και μια επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη την οποία θέλω να διαβάσει ο γραμματέας. Και άρχισε να διαβάζει. Και ούτε λίγο το πολύ ήθελε να του πει ότι θα μνημονεύσω τον επιφάνειο. Ναι. Είπαμε, αλλά συνέχισε ο ίδιος ότι δεν θα το κάνω διότι επικοινώνησα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μου υπέδειξε ότι ξέρει να κρατήσετε την ουδετερότητά σας. Άλλωστε και ο Λαμπρόφ που ήταν εδώ μου είπε να μείνετε κι εσείς ουδέτεροι όπως είναι και ο Αρχιεπίσκοπος. Μιμηθείτε το. Οπότε λέγει δεν θα την στείλω. Είπα και στον πρόεδρο, είμαι μαζί σου, δεν θα την στείλω. Και είπαμε και εμείς όλοι, ουδενός διαφωνούντος, ότι ούτε ο καιρός είναι ο σωστός, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να συγκληθεί μία επί τούτο συνεδρία της Συνόδου για να συζητηθεί το θέμα και να αποφασίσουμε. Ναι. Και έμεινε εδώ το θέμα. Παραμονή της χειροτονίας του Νεκτάριου ως Επισκόπου Αρσινόης, είχαμε το απόγευμα που ήταν το μήνυμα, μία ώρα Σύνοδο και συζητήσαμε διάφορα θέματα. Και εκεί το απέκρυψε και δεν μας είπε τίποτα. Και ξαφνικά ακούμε να μνημονεύει τον επιφάνειο της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, μάλιστα, στην Ιερά Μονή της Χρυσορροιατήσης. Ναι, λοιπόν, και τώρα πώς θέλετε να ίδιος αντιδράσετε, θα ζητήσετε σύγκληση της Ιεράς Συνόδου για να συζητηθεί το θέμα. Θέλω πρωτού σας πω τι πρώτη θέμα θα να πράξουμε. Mm-hmm. Αναφερθήκατε για μια συνέντευξη στην Καθημερινή την εχθεσινή. Ναι. Πρέπει να τη σχολιάσω, δεν είναι έτσι? Γιατί ναι, σε εκείνη τη συνέντευξη λέγει τα εξής,
και κράτησε ορισμένες σημειώσεις. Και εγώ θεώρησα, λέγει ο Μακαριότατος, καλό, για να μην ενοχληθούν και να τσακωθούμε, να μην τους ενημερώσω, διότι αν το έκανα θα μου έλεγαν όχι. Και σε απάντηση δική μου θα τους έλεγα δεν θα σας ακούσω, που θα ήταν χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Λέω, θα μνημονεύσω και θα διαμαρτυρηθούν. Και όταν έρθουν κοντά μου να διαμαρτυρηθούν, θα τους πω, αδελφοί, επειδή είχα υπόψη μου να μην σας ακούσω, γι' αυτό δεν σας το είπα. Απολογούμε, αλλά είναι δικαίωμά μου και το έκανα. Και συνεχίζει, διότι πήγαινα στις πανορθόδοξες διασκέψεις και ο Μακαριτός Χρυσόστομος δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δεν ρώτησε κανένα. Το ίδιο και εγώ. Δεν ρώτησα κανένα όταν πήγε, όταν στέλνω τον Μητροπολίτη Πάφου. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Πρέπει να συγκαλείσεις σύνοδο όταν γνωρίζεις εκ των προτέρων ότι θα έχεις θετικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις απόψεις σου, και όταν δεις ότι δεν θα περάσει μια άποψή σου, να μην τη συζητήσουμε, να μην συγκάλεις σύνοδο. Μάλιστα. Και ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωμα από μόνος σου, όπως λέγει ότι από μόνος του, και στέλνει και τον Πάφο και δεν ρωτά κανένα. Να επικαλεστούμε και να θυμηθούμε το άρθρο 7, παράγραφο 2 του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας, ο οποίος ψηφίστηκε το 2010, πρωτοστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος τονίζει ότι αυτός που ρυθμίζει τις σχέσεις με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και τις άλλες Ετερόδοξες Εκκλησίες και γενικά τις ομολογίες και με τις άλλες θρησκείες είναι Ιερά Σύνοδο και ουδής άλλος. Επομένως, είναι λάθος. Ένα άλλο που θέλω να σχολιάσω. Ναι. Ναι, τι προτίθεστε να κάνετε τώρα? Γιατί έφτιαστε εκεί, αφήστε. Ναι. Και επειδή σας έχει κατηγορήσει, αφού αναφερθήκατε και για παρασυναγωγή των Μητροπολιτών που διαφωνήσατε μαζί. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ναι. Ναι, πραγματικά. Ναι. Μας κατηγόρησε και για παρασυναγωγή. Φαίνεται η σύμβουλή του δεν το συμβουλεύουν σωστά. Τι είναι η παρασυναγωγή? Η παρασυναγωγή κατά τον Μέγα Βασίλειο, ο πρώτος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει ότι παρασυνάγωγος είναι ο πρεσβύτερος ή ο επίσκοπος, ο οποίος παρόλο ότι καταδικάζεται επί τη βάση των ιερών κανόνων για παράπτωμα και σε καθαίρεση ακόμα, αυτός δεν υπακούει και συνεχίζει να λειτουργεί, να ασκεί τα λατρευτικά και ιερατικά λειτουργικά του καθήκοντα και να παρασύρει και άλλους ακόμη να συμπήξει ειδικό του θυσιαστήριο. Αυτή είναι η παρασυναγωγή. Πιθανόν να ήθελε να μας πει ο Μακαριωτάτος για συνωμοσία και φατρία. Διότι πραγματικά συνωμοσία και φατρία σημαίνει με όρκους και με συμφωνητικό έγγραφο να σκεφτείς κακά εναντίον κάποιου συνεπισκόπου σου ή του προκαθημένου σου και να πραγματοποιηθεί. Αλλά αυτό δεν έγινε. Ναι. Ο ιερός Λουκάς, για να δώσουμε να καταλάβουμε τι είναι η συνωμοσία και η φατρία, λέγει ότι οι Ιουδαίοι δεσμεύτησαν με όρκο να μην φάνε και να μην πιούνε νερό αν δεν σκοτώσουν τον Απόστολο Παύλο. Αυτή είναι η συνωμοσία, αυτή είναι η φατρία. Εμείς σκεφτήκαμε και γράψαμε τις απόψεις μας κάτω και τις απαντήσεις μας υπό το φως της ημέρας. Ούτε εν κρυπτό, ούτε εν παραβίστο. Μάλιστα. Δεν μας συνηθίζουν κάποια τέτοια παραδείγματα. Επομένως, ναι, ούτε συνωμότες, ούτε φατριάζοντες, ούτε ουσία, παρασυνάγωγοι ήμεθα. Ναι, να μπούμε και, και στην ουσία. Όχι, κάτι που ήθελα να τονίσω. Ναι, κάτι... Παρακαλώ, ναι. Ήθελα να τονίσω κάτι. Σε αυτή τη συνέντευξη αποκάλεσε τον Μητροπολίτη Δαμασού και Ορεινής Πεδαρέλη, ο οποίος τον βρίζει και δεν σέβεται, διότι αυτός τον έκαμε επίσκοπο και έπρεπε να το σέβεται. Διάβασα πραγματικά και είδα να δω από τη συνέντευξη του Δαμασού, του Ισαΐα, πού ακριβώς τον ύβρισαν και δεν μπόρεσα να καταλάβω. Ναι. Δεν βρήκα πουθενά. Ο Δαμασού Ορεινής δεν είναι Πεδαρέλη. Ο Δαμασού Ισαΐας είναι 48 ετών τώρα, ένας βαθύς θεολόγος, ένας πολύγλωσσος Μητροπολίτης, μιλά άπτεστα και τα αγγλικά και τα ρωσικά πέραν από τη μητρική γλώσσα. Έχει να επιδείξει ένα έργο πολυδιάστατο, εθνικό, θρησκευτικό, πνευματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό, που πραγματικά πάρα πολλοί εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια για τον Ισαΐα Δαμασού, και λυπούμε πάρα πολύ
για αυτές τις εκφράσεις. Λυπούμε επίσης και για τις εκφράσεις ότι μας άφησε να δει τον εγωισμό μας και την ανευθυνότητά μας. Ναι. Είμαστε και υπεύθυνοι, είμαστε και ταπεινοί άνθρωποι, αλλά όταν παραβιάζονται οι ιεροί κανόνες και ο καταστατικός χάρτης, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιδράσουμε. Και ρωτώ τον Μακαριότατο, αν πάρει οι τέσσερις Μητροπολίτες Κονίτσης, Πειραιώς, Κυθύρων και Εντολίας, δεν έκαναν ολόκληρο υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αυστηρών μάλιστα, καυστικών και ενυπόγραφων από όλους. Είναι συνωμότες, είναι φατριάζοντες, είναι παρασυνάγωγοι. Το ίδιο, αν πάρει να διαβάσει το περιοδικό παρακαταθήκη Ιούλιος-Αύγουστος του 2019, τεύχος 127. Πανιερότατε, κατανοούμε ότι θέλετε να απαντήσετε στα όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος χθες στη συνέντευξη. Ναι, αλλά ναι, και απάντησα, τελείωσα. Απαντήσατε σε αρκετά, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος. Ήθελα να σας ρωτήσω επί της ουσίας, επειδή κατηγορείται η Ρωσία για θρησκευτικό ιμπεριαλισμό. Και ο Αρχιεπίσκοπος χθες είπε ότι μπορεί, επειδή έχουμε κάποιους Ρώσους στην Κύπρο, να διορίσουν και Μητροπολίτη εδώ. Έτσι. Τι απαντάτε επ' αυτού, επειδή σας καταλογίζουν κιόλας ότι προασπίζεστε τα ρωσικά συμφέροντα? Ναι, το βλέπω και αηδιάζω. Πραγματικά όμως, γιατί Μακαριότατε στις 26 Ιουλίου του 2018 είχατε στείλει επιστολή στον Πατριάρχη Μόσχας και του ελέγατε ότι θα μείνουμε σταθεροί και στη θέση μας, ότι και σας υποστηρίζουμε, ότι δηλαδή όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα θα είμαστε πάντοτε μαζί σας, γιατί η Ουκρανία, το Κίεβο, είναι οι πνευματικές σας ρίζες, είναι η μήτρα της Ορθοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας και εμείς αντιλαμβανόμεθα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον εσάς, διότι και το μοναστήριο του Αποστόλου Βαρνάβα και ο ίδιος ο τάφος του δεν απροσπέλασε λόγω της τουρκικής εισβολής. Και είπε κι άλλα, χωρίς εσάς θα είμαστε μια άσημη μειοψηφία μέσα στο χριστιανισμό ολόκληρο, χωρίς εσάς δεν θα είχαμε προστασία κτλ. Τι συνέβη και έρχεται και στέλνει στις 20 Οκτωβρίου επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Και ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τη Ρωσία για υπεριαλιστικές τάσεις. Γιατί λέγει ότι επεμβαίνει στην Γεωργία, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στην Ρουμανία. Και λέει αυτό που είπατε και εσείς, ότι αν έρθουν ακόμα λίγοι οι Ρώσοι και στην Κύπρο, να ζητήσουν να κάνουν. Εσείς λέτε ότι αυτό εκκλησία. Δεν πρόκειται να συμβεί. Λυπούμε πάρα συμβεί. Πολύ. Δεν είμαι θα. Ακούστε, δεν είμαι θα ούτε φιλόρωσοι ούτε φιλοαμερικάνοι. Εμείς δεν τρεπόμεθα να πούμε ότι ως ομόδοξος λαός, ναι, έχουμε το βλέμμα μας πάντοτε στραμμένο προς τα εκεί. Αλλά είμαστε μαζί με τους ιερούς κανόνες και τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας. Όταν ενεργούν βάσει των ιερών κανόνων και του καταστατικού χάρτη, τότε αγάλεται η ψυχή μας και τους υποστηρίζουμε. Ναι. Όταν παραβιάζονται όμως οι ιεροί κανόνες και ο καταστατικός χάρτης και η διαχρονική εκκλησιαστική παράδοση και η ιεροκανονική τάξη και πράξη, τότε αντιδρούμε. Και πρέπει να αντιδρούμε, γιατί ακολουθώντας την φωνή της επισκοπικής συνειδήσεώς μας, αλίμονον αν εμείναμε σιωπηροί και έχοντες συγγύνει θείος, τότε θα ήμασταν κι εμείς συνένοχοι. Κάποια άλλη στιγμή, αν δεν έχετε ώρα τώρα, πρέπει οπωσδήποτε για να ακούσει και ο κυπριακός λαός και να καταλάβει τι είναι αυτό το ουκρανικό ζήτημα, να το αναπτύξουμε, να καταλάβει επιτέλους ο λαός μας. Είναι το καπρίτσιο μας. Μια ολόκληρη εκπομπή, Πανιερότατε, για να γίνει αυτό το πράγμα. Μία τελευταία ερώτηση έχω. Επειδή, θα το ήθελα. Επειδή θα το ήθελα. Θα το ήθελα, διότι είναι υποχρέωση μας. Βεβαίως. Επειδή γίνεται πολλής λόγος για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Ο ίδιος ο Μακαριότατος λέει ότι δεν πρόκειται να φύγει, γιατί θα σκοτωθείτε μεταξύ σας, είπε χθες, αν φύγει ο ίδιος. Και πολλοί λένε ότι εσείς δεν προτίθεστε να θέσετε υποψηφιότητα, αλλά θα υποστηρίξετε τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής, Ισαΐα. Τι μπορείτε να μας πείτε από αυτού και κλείνουμε με αυτό? Κοιτάξτε. Ναι. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Μακαριότατος στη συνέντευξη του είπε «Θέλω να φύγω, αλλά προγεύομαι ότι αν φύγω
μεταξύ τους θα τσακωθούν. Έτσι είπε, ναι. Πραγματικά αυτή η φράση μου θυμίζει τη φράση του Λουδοβίκου του 14ου «Απρέμουα λοντελούς». Μετά από μένα είναι το χάος. Όχι, μακαριότατε. Μετά από σας δεν είναι το χάος. Ούκ εκλείψουσι το Θεό στρατιώτες πρέποντες τη εκκλησία αυτού. Το νεκροταφείο είναι γεμάτο από αναντικατάστατους ανθρώπους. Η εκκλησία της Κύπρου έχει 2.000 χρόνια ζωής. Πέρασαν δεκάδες και εκατοντάδες προκαθήμενοι. Αλλά είναι εδώ σφριγηλή και ζωντανή και θα συνεχίσει να είναι. Όσον αφορά το άλλο που με ρωτάτε, ναι, για αρχιεπισκοπικές εκλογές. Δεν πιστεύω ότι συνδέονται αυτά με τις αρχιεπισκοπικές εκλογές. Πάρθησαν ορισμένες αποφάσεις κάτω από την πίεση γεωπολιτικών, γεωστρατηγικών και γεωοικονομικών συμφερόντων. Ναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Αν θα υποστηρίξω τον Δαμασού Ισαΐα, καταρχήν να σας πω και το εξής. Είναι άξιος και υπεράξιος. Είναι ηθικό ανάστημα και μορφωμένος τα μέγιστα. Και έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο έργο. Εθνικό, θρησκευτικό, πνευματικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό. Ναι. Άρα αξίζει και δεν νομίζω όμως, δεν το συζητήσαμε μαζί του, ναι, αν θα κατέλθει υποψήφιος ή όχι. Εσείς θα κατέλθετε. Και θα δούμε. Εγώ σας τονίζω, ναι, προσωπικά εγώ ακριβώς θέλω να σας πω, ναι, ότι δεν προτίθεμαι να κατέλθω και λόγω ηλικίας, 73 χρονών τώρα, ναι, και λόγω υποκειμένων νοσημάτων. Άρα, εγώ ο τελευταίος που θα ήθελε να πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος θα ήμουν εγώ. Μου είδε συμπαθής ως πρόσωπο ο Μακαριότατος και του εύχομαι πραγματικά να ξεπεράσει και την ασθένεια του. Ναι. Του εύχομαι να γίνει καλά και να συνεχίσει να διαπημένει, μάλιστα, την Εκκλησία. Πανιερότατε, σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά να μην εκφράζετε πολύ κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.